Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Jumping Fish Studio από το Jumping Fish Cosmote. Αυτή την εβδομάδα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φιλοδοξούμε την επόμενη μία ώρα να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Γιατί έχουμε και exclusive live studio session με αγαπημένους καλλιτέχνες από το Jumping Fish της Cosmote και συνέντευξη και τα πιο καυτά μουσικά νέα και τις καλύτερες μουσικές επιλογές για την εβδομάδα που έρχεται μέσα από τη ματιά βέβαια του Jumping Fish και του MAD. Σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο, στη σκηνή, στο stage του Jumping Fish Studio από το Jumping Fish Cosmote θα υποδεχτούμε τον Ρους που είχαμε την τύχη και την πολύ μεγάλη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στην περσινή σεζόν της εκπομπής, να μας πει τα τραγούδια του, τραγούδια μεταξύ των οποίων ακούσαμε και το Εξαιρέσεις, το τραγούδι που αναδείχτηκε νικητήριο στο πρώτο διαγωνισμό που έτρεξε στο Jumping Fish της Cosmote, στο Jumping Fish Contest αναφέρομαι, το 2009. Ένα χρόνο αργότερα αναδείχτηκε και Track of the Year στα MAD Video Music Awards. Στο σημείο αυτό θα πρέπει όμως να θυμίσουμε ότι μπορείτε να συνεχίζετε να μπαίνετε στο ανανεωμένο site του Jumping Fish της Cosmote, να ανεβάζετε τη δική σας μουσική και που ξέρετε μπορείτε να είστε εσείς η επόμενη μουσική ανακάλυψη από το Jumping Fish της Cosmote. Το Jumping Fish Cosmote, που σχεδόν εδώ και 5 χρόνια στηρίζει και ενδυναμώνει το έργο των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να δείξουν την δουλειά τους, τα ακούσματά τους, τις μουσικές τους προς τα έξω, εγκαινιάζει την νέα εποχή μέσα από το ανανεωμένο site του Jumping Fish. Στο ανανεωμένο αυτό site μπορεί κανείς να ακούσει χιλιάδες κομμάτια από νέους Έλληνες καλλιτέχνες, να ανακαλύψει τα πάντα από τη μουσική πραγματικότητα, την εγχώρια και την παγκόσμια, να φτιάξει τα δικά του playlist και να ψηφίσει και να αναδείξει τον επόμενο καλλιτέχνη του Jumping Fish Cosmote. Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στα Fresh Fish News, δηλαδή στις πιο καυτές μουσικές ειδήσεις που μπορεί κανείς να ανακαλύψει και να διαβάσει την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, μέσα στο ανανεωμένο site του Jumping Fish. Θα ξεκινήσουμε με μια νέα κυκλοφορία. Αναφερόμαστε στο βιβλίο για τον γερόλικο, τον Bob Dylan, για την αυτοβιογραφία του, μέσα από τους στίχους όλων των τραγουδιών του από το 1962 έως σήμερα. Το ενδιαφέρον με την κυκλοφορία και το βιβλίο αυτό είναι το γεγονός ότι οι στίχοι είναι κατανεμημένοι κατά χρονολογική σειρά και περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές version των τραγουδιών που έχουμε ακούσει από τον Bob Dylan. Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου. Οι προπωλήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μια συλλεκτική έκδοση υπογεγραμμένη από τον ίδιο, η οποία έχει αξία 5.000 δολάρια. Ποιος θα δώσει 5.000 δολάρια για αυτό το βιβλίο άραγε? Και από το γερόλικο της μουσικής του Bob Dylan να περάσουμε στον θρύλο του punk κοπανήματος στον Iggy Pop, τον οποίο θα δούμε τους επόμενους μήνες να πρωταγωνιστεί σε ένα thriller. Σε ένα thriller με πολλές μεγάλες αξιώσεις από τους κριτικούς κινηματογράφους, στο θρυλικό thriller The Sandman από τον Ιταλό σκηνοθέτη Dario Argento. Ενώνουν λοιπόν τις δυνάμεις τους ο Iggy Pop και ο Dario Argento σε αυτή την νέα ταινία τρόμου που παρακολουθεί την ζωή ενός μανιακού δολοφόνου που σκοτώνει τα θύματά του, παίρνοντας σαν τρόπαιο τα μάτια τους. Θα δούμε τον Iggy Pop και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι τόσο ο Iggy Pop όσο και ο Dario Argento έχουν κάνει μια νέα εκστρατεία μέσα στο Indiegogo που ζητάνε από τους fans τους, τους θαυμαστές τους, να συγκεντρώσουν γύρω στα 250.000 δολάρια για να πραγματοποιηθεί, για να γίνει, για να πάρει σάρκα και οστά αυτή η κινηματογραφική ιστορία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ομολογουμένως, γιατί οι είναι πάρα πολύ ένθερμοι προς το παρόν και έχει ήδη συγκεντρωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτή την αρχική προσπάθεια, από αυτόν τον αρχικό στόχο που έχουν βάλει αυτοί οι συντελεστές της ταινίας. Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα section που μπορείτε να βρείτε, να ανακαλύψετε αυτήν την εβδομάδα στον ανανεωμένο site του Jumping Fish Cosmote είναι και το section με τα culture που μπορείτε να διαβάσετε για τις 15 πολύ αναμενόμενες ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς να συναντήσουμε, να δούμε, να παρακολουθήσουμε στις κινηματογραφικές αίθουσες στο τελευταίο τρίμηνο του 2014. Μπορεί αυτή η χρονιά που διανύουμε να είναι γεμάτη με πολύ καλές ταινίες, χωρίς όμως να έχει διαφανεί το διαφιλονίκητο αριστούργημα, εκείνο που θα οδηγήσει χιλιάδες κόσμου να γεμίσουν τις κινηματογραφικές αίθουσες. Η ομάδα όμως του Jumping Fish της Cosmote κάθισε αυτή την εβδομάδα και μάζεψε εκείνες τις 15 ταινίες, υπερπαραγωγές χολιγουδιανές, αλλά και ταινίες που έχουν απασχολήσει τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, εκείνες τις ταινίες που θα μας απασχολήσουν και θα ζητούν λίγο περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες. Στο αφιέρωμα λοιπόν αυτό το πολύ ενδιαφέρον μπορεί κανείς να συναντήσει λίγο περισσότερα πράγματα για την νέα ταινία, παραδείγματος χάρη το Interstellar του Christopher Nolan, η οποία μπλέκει στοιχεία και από την Οδύση
Οδύσσια του Διαστήματος και από το Blade Runner και από το Star Wars, όπως επίσης πράγματα για το 71 του Jan de Mans, ίσως η πιο δίκαιη Χρυσή Αθηνά που δόθηκε στα τελευταία χρόνια στο κινηματογραφικό φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας, αλλά και για το Get On Up, το οποίο είναι μια βιογραφία για τον James Brown. Βέβαια, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη παράληψη αν δεν λέγαμε πολλά πράγματα για το Saint Vincent, ένα ρεσιτάλ μισανθρωπισμού που θα δούμε τους επόμενους μήνες από τον Bill Murray, αλλά και το Annie, την κινηματογραφική μεταφορά του πολύ γνωστού musical στο ρόλο της μητριάς, θα δούμε την Cameron Diaz. Μια ταινία που σίγουρα θα απασχολήσει τα media, τους κριτικούς και το κοινό, γιατί την συγκεκριμένη ηθοποιό δεν την έχουμε συναντήσει σε τόσους κακούς ρόλους. Και από τις ταινίες αυτές που θα μας απασχολήσουν λίγο περισσότερο τις ερχόμενες ημέρες, τους ερχόμενους μήνες, μέχρι την είσοδο του 2015, θα περάσουμε στο section με τα Featured Artist Profiles. Με εκείνο δηλαδή το κομμάτι που μπορεί κανείς να δει στον ανανεωμένο site του Jumping Fist της Cosmote, όπου μπορεί να ανακαλύψει, να μάθει περισσότερα πράγματα για νέους καλλιτέχνες. Το section αυτό ανανεώνεται καθημερινά στο Jumping Fist της Cosmote και μπορούμε να μάθουμε για καλλιτέχνες που δεν ξέραμε περισσότερα πράγματα για εκείνους, αλλά μπορούμε να μάθουμε μέσα από τα βιογραφικά του στοιχεία και τις μουσικές που ανεβαίνουν στο section αυτό. Αυτή την εβδομάδα μπορούμε να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τον κύριο Κάπα, για τον κατακόσμο Θόδωρο Κοντάκο, που έχει δανειστεί το καλλιτεχνικό του όνομα από τον Κάπα, το βιβλίο Πύργο του Κάφκα. Έχει εκδώσει ένα EP με τίτλο Κύριος Κάπα, έχει εκδώσει την πρώτη δισκογραφική δουλειά με τίτλο Εδώ είναι το σπίτι μου και αναμένουμε το δεύτερο δισκογραφικό του πόνημα με τίτλο Σήματα καπνού. Για όλους εσάς που αγαπάτε και στηρίζετε όμως αυτή την εκπομπή, έχουμε φτιάξει, έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο tab στη σελίδα του Ματ στο Facebook. Μπορείτε να μπαίνετε και να διαβάζετε secret facts για τους καλλιτέχνες, τους αγαπημένους καλλιτέχνες του Jumping Fish της Cosmote και να δείτε επίσης και κάποιες άγνωστες φωτογραφίες, κάποιες φωτογραφίες ντοκουμέντα από την παιδική τους ηλικία, από πρόβες, από στούντιο, προετοιμασίες κτλ. Αλλά και backstage γυρίσματα εδώ στο Jumping Fish Studio από το Jumping Fish της Cosmote. Παραμένουμε όμως στο Facebook, γιατί στο official fan page του Jumping Fish μπορείτε να πατήσετε ένα like για να μαθαίνετε πρώτοι από όλους για τα latest and greatest events που γίνονται στην πόλη, να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίζετε προσκλήσεις για όλα αυτά που σας προτείνουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Στα Jumping Fish News αυτής της εβδομάδας μπορείτε να διαβάσετε και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις 4 μόνο παραστάσεις που θα δώσουν οι Penny and the Swinging Cats στο Tin Pan Alley. Ξεκινώντας από τις 31 Οκτωβρίου, το group που αναδείχθηκε νικητής στο Jumping Fish Contest της Cosmote, μέσα από το υπέροχο τραγούδι, το Εξωτικό Χαρμάνι, έρχονται για 4 μόνο παραστάσεις, μέσα από μια δισκογραφική δουλειά που μας ετοιμάζουν και θα εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες με special συνεργασία. Θα μας αποδείξουν ότι δεν είναι μόνο rock and roll και swing, αλλά είναι πάντα retro. Αυτή την εβδομάδα στον ανανεωμένο site του Jumping Fish Cosmote φυσικά μπορείτε να ακούσετε και το soundtrack της νέας ταινίας Eden. Πρόκειται για μια μουσική βιογραφία που είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Μια ταινία που έχει σκηνοθετήσει η Mia Hansen Love και αναφέρεται στην ζωή και την πορεία ενός DJ του Paul που προσπαθεί να βρει, να αναδειχθεί βασικά σαν όνομα στο δεύτερο μισό των 90s στη γαλλική μουσική σκηνή. Της έχουν δώσει τον τίτλο και το χαρακτηρισμό Friends γιατί αναφέρεται σε αυτό το κίνημα που ταμπελοποίησε ουσιαστικά την γαλλική μουσική, χορευτική μουσική που αναδείχθηκε στο δεύτερο μισό των 90s και χαρακτήρισε μουσικές και καλλιτέχνες όπως η Daft Punk και ο Alex Goffer. Στα specials αυτής της εβδομάδας που έχει επιμεληθεί συγκεκριμένα η συντακτική ομάδα του Jumping Fish της Cosmote, μπορείτε να διαβάσετε και στο δεκάλογο και το δεκάλογο του Nikita Klint. Ένας δεκάλογος που αναφέρεται στα 10 πιθανά δυνατά σενάρια που θα έκαναν τη ζωή μας, τη hip-hop ζωή μας, λίγο καλύτερη. Ο Nikita Klint λίγο μετά τις δύο εμφανίσεις του στο Gagarin 205, μαζί με special guest έκπληξη, αλλά και τα project, τα πολύ πετυχημένα project που έχει αναδείξει ο ίδιος, δηλαδή τους Moriginal και τους Rhodes United, έρχεται δρυμύτερος σε αυτό το δεκάλογο για να μας αποκαλύψει με ποιους τρόπους, με ποιους 10 τρόπους θα ήταν λίγο καλύτερη η ζωή μας.
Και από τον Nikita Clint να περάσουμε στα album reviews, γιατί υπάρχει ένα πολύ ζωντανό, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στο ανανεωμένο site του Jumping Fist της Cosmote, είναι και εκείνο με τις δισκοκριτικές. Εκείνο δηλαδή που κάθε εβδομάδα μπορούμε να διαβάσουμε κάποια reviews για τις νέες κυκλοφορίες. Αυτή την εβδομάδα μπορείτε να μάθετε περισσότερα πράγματα για την δεύτερη δισκογραφική δουλειά των Mechanimal με τίτλο Secret Science. Ουσιαστικά μιλάμε για εκείνη την μπάντα που πριν τρεις εβδομάδες άνοιξε τους Future Islands στο Gagarin 205, αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές. Κυκλοφορούν λοιπόν την δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο Secret Science και στηρίζονται στην λογική που τους έχουμε συνηθίσει, δηλαδή την post-punk. Υπάρχει όμως στην ουσία σε αυτό το άλμπουμ διάχυτο ένα techno roll που δεν αναζητά τις ρίζες του σε κανένα Detroit, αλλά στις παγωμένες αποθήκες του Manchester και του Βερολίνου. Αυτή την εβδομάδα, μέσα από το ανανεωμένο site του Jumping Fist της Cosmote, μπορείτε να ακούσετε και το δεύτερο άλμπουμ της Jessie Ware με τίτλο Tough Love. Πρόκειται για ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει 11 κομμάτια, μεταξύ των οποίων μπορούμε να βρούμε και συνεργασίες με τον Ed Sheeran αλλά και το λονδρέζικο δίδυμο Benzel. Μια Jessie Ware που μας είχε κρατήσει για το 2012 ένα από τα εντυπωσιακότερα ντεμπούτα από το Wildest Moments. Προτάθηκε για Mercury Prize. Αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα γιατί εμφανίστηκε στο πρώτο Εν Λευκό Festival αλλά και παντρεύτηκε στην Σκόπελο, αν δεν κάνω λάθος, τον αγαπημένο της, όπου περνάει τα καλοκαίρια της από μικρή, από τότε μέχρι και σήμερα. Ένα άλμπουμ που έχει ήδη αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές, τόσο από τους δημοσιογράφους, όσο και από το κοινό που είχε την ευκαιρία να το ακούσει αποσπασματικά μέσα από τα teaser που η ίδια πόσταρε στα social media της. Και πριν περάσουμε να δούμε την ατζέντα της εβδομάδας, θα πρέπει να πούμε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ανανεωμένο site του Jumping Fist της Cosmote και να μαθαίνετε πρώτοι από όλους για τις καλύτερες μουσικές επιλογές της εβδομάδας που έρχεται. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε, να σας θυμίσουμε ότι η διαδικασία ανάδειξης Jumping Fist Song έχει αλλάξει. Υπάρχουν τρία υποψήφια τραγούδια κάθε τρίμηνο. Υπάρχει μια τριμελής επιτροπή που απαρτίζεται από διάφορους συνεργάτες, γνωστούς καλλιτέχνες ή συγκροτήματα, εκπροσώπους από τον τύπο, από τα ραδιόφωνα, από τις γραφικές εταιρείες, όπου μαζί με έναν συνεργάτη από το Jumping Fist επιλέγουν κάθε φορά ένα υποψήφιο τραγούδι. Στη συνέχεια τα τρία υποψήφια τραγούδια διατίθενται σε δημόσια ψηφοφορία από τους επισκέπτες του site. Πάμε όμως να δούμε την ατζέντα της εβδομάδας, όπως την επέλεξε φυσικά το Jumping Fist Cosmote και το MAD. Η ατζέντα του Jumping Fist Cosmote μας ενημερώνει για όλα τα events. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Saxon Live. Χωρίς την παραμικρή δόση υπερβολής, η Saxon είναι το καλύτερο live heavy metal συγκρότημα. Αρκεί να βρεθείς μία φορά σε κάποιο από τα show τους για να το καταλάβεις. Φέτος οι Saxon πραγματοποιούν τη Warriors of the Road περιοδία, στην οποία εορτάζουν τα 35 χρόνια της ενεργής παρουσίας τους στη σκηνή και στα show που θα πραγματοποιήσουν θα παίξουν τραγούδια από ολόκληρη την καριέρα τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγία τριάδα της δισκογραφίας τους Wheels of Steel, Strong Arm of the Law και Denim and Leather, Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Gagarin 205. InMute 14. Με αφετηρία το βοβό κινηματογράφο και τη σύγχρονη μουσική, το τριήμερο φεστιβάλ InMute εξερευνά και προτείνει νέα σημεία συνάντησης μεταξύ ήχου και κινούμενης εικόνας. Το αφηγηματικό και το αφηρημένο, το νέο και το αρχιακό, το πρωτότυπο και το ανοιχτό, οι ενεξελίξεις προσεγγίζονται, ερμηνεύονται και ανασυντίθενται σε ένα πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες της δεκαετίας του 1920, έργα της αμερικανικής μεταπολεμικής avant-garde και βοβές ταινίες του 21ου αιώνα. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Pink Elephant Live. Οι Pink Elephant επιστρέφουν στο ατμοσφαιρικό Hollywood Stage το Σάββατο 25 Οκτωβρίου για ένα ξέχαστο live με funk, soul, neo soul και ambient disco house διασκευές. Ένα ξέφρενο πάρτι με πολλές εκπλήξεις. Σίγουρα ήταν ένα από τα πιο δυνατά live session της προηγούμενης σεζόν του Jumping Fist Studio από το Jumping Fist Cosmote. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε να τον έχουμε και σε αυτή τη σεζόν αυτής εδώ της εκπομπής. Στην παρέα μας, εδώ κοντά μας, λίγο πριν το exclusive live studio session με τα καινούργια του κομμάτια, αλλά και λίγο παλιότερα, έχουμε βέβαια τον Ρους. Καλησπέρα Ρους, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Πώς είσαι? Ωραία. Θέλω να μου πεις τα νέα σου. Η αλήθεια είναι εντάξει, ότι έχει μεσολαβήσει ένα καλοκαίρι. Ξέρω ότι μου είχες πει στην τελευταία μας συνάντηση ότι δεν ετοίμαζες κάποια εμφάνιση. Θέλω να μου πεις πώς ήταν το καλοκαίρι σου, πέρα από εμφανίσεις, αν ξεκουράστηκες δηλαδή, και αν ετοιμάζεις κάτι το χειμώνα. Γιατί κάτι διαβάζω για μεγάλες συνεργασίες, με τη Χαρούλα Αλεξίου παραδείγματος χάρη. Θέλω να τα μάθω όλα. Ας τα βάλουμε όμως όλα από την αρχή. Πώς ήταν το καλοκαίρι σου? Καλοκαίρι ήταν γαλήνιο.
Ήταν γαλήνιο. Ηρέμησες. Ωραία ήταν. Ήταν ωραία. Μπορεί να ήταν μακριά από εμφανίσεις κτλ. Χρειαζόσουν αυτή την ξεκούραση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα σε βλέπαμε. Μου είχε λείψει η θάλασσα. Σου είχε λείψει η θάλασσα. Και ήθελα να την απολαύσω. Έχει τρομερές αγχολητικές δυνατότητες. Ξέρω και όλος ο κόσμος μιλάει για τη συνεργασία σου με την Χαρούλα Αλεξίου. Στο Ένα Φιλί. Ένα τραγούδι που έχεις γράψει στίχους, αν δεν κάνω λάθος. Έχω κάνει τη μουσική. Έχεις κάνει μουσική. Η στίχη είναι του Νίκου Μωράιτη. Ωραία. Ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, μια εβδομάδα κοντά περίπου. Περιέχει υπέροχα τραγούδια και από άλλους συνθέτες όπως ο Στάσης ο Δρογώσης, η Ανδριάννα η Μπάμπαλη, ο Βασίλης ο Γαβριλίδης, αν δεν καλώσουμε το μικρό το όνομα, συγχωρήστε με. Και σε στίχους όλα τα τραγούδια του Νίκου Μωράιτη. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τη Χαρούλα Αλεξίου? Θέλω να πω, τώρα, μια καλλιτέχνητα που με τόσα χρόνια πορείας και τόσες σημαντικές επιτυχίες, εμπιστεύεται το Ρους, ο οποίος έχει κάνει σημαντικά πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια συνεργασία που έχει να σου δώσει πράγματα. Πήρα πάρα πολλά πράγματα. Και κατά τη διάρκεια της παραγωγής του δίσκου και πάνω στην τραγουδοποιία, αν θέλεις. Okay. Το Ένα Φιλί σου βγήκε? Ήταν μια ωραία στιγμή έτσι, χημίας μεταξύ μου και του Νίκου Μωράιτη. Ωραία. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο όλο αυτό. Γράφτηκε μέσα σε μια μέρα όλο το τραγούδι και θυμάμαι κάποιος σχολίασε ότι ρε εσύ, αυτό το τραγούδι είναι σαν να το έχει πάρει ένας τύπος μια κιθάρα και έλεγε τα λόγια απευθείας και το φτιάχνε. Δεν συναντήθηκαν δύο άνθρωποι. Ήταν ωραίο. Και χάρηκα γιατί υπάρχει καταρχήν αυτή η χημεία. Και κατά δεύτερον που το εμπιστεύτηκε η Χάρης Αλεξίου. Όλο αυτό το γρήγορο στοιχείο που λες ότι σου βγήκε μέσα από αυτό το κομμάτι είναι και ένα στοιχείο που συνάντησες κατά τη διάρκεια της πορείας σου. Θέλω να πω ότι το 2009 υπήρξες μέσα από το τραγούδι Εξαιρέσεις το πρώτο τραγούδι του Jumping Fish της Κοσμοτέ. Το περίμενες? Είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει και σένα σαν καριέρα, αυτό το γρήγορο, δηλαδή το ότι ήρθε αμέσως η επιτυχία. Καμιά φορά έτσι όπως επάνε τα πράγματα. Πρέπει να τα δέχεις, έτσι λέμε, αυτό το τετριμένο. Ωραία. Take it as it comes κτλ. Ναι. Το Jumping Fish της Κοσμοτέ σε έχει βοηθήσει, πιστεύεις, σε αυτόν τον αγώνα που αντιμετωπίζει? Νομίζω ότι το έχει κάθε νέος καλλιτέχνης στο να βγάλει τη δουλειά του προς τα έξω. Το Jumping Fish, το έχουν ξαναπεί, έτσι, είναι μια πλατφόρμα ανάδειξης. Δραστηριοποιείται στη νέα γενιά ειδικά, ας πούμε. Έχει target group. Προς τα εκεί. Οι νέοι καλλιτέχνες βρίσκουν κοινό. Okay. Και το κοινό βρίσκει και τους καλλιτέχνες πια. Έτσι. Αυτό είναι και το νόημα, όλο το κόνσεπτ. Σε είχα ρωτήσει στην τελευταία μας συνάντηση, την τελευταία μας συζήτηση για κινηματογράφη και τηλεόραση, μιας και έχεις σπουδάσει στην Ιταλία, ιταλική και κινηματογραφική παραγωγή. Όλο αυτό το διάστημα, το 2014, ξεχωρίζεις κάποια ταινία που πιστεύεις ότι θα έβαζες σε ένα top 5 αγαπημένων σου ταινιών? Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον. Νομίζω ότι Τέλεια Κομπίνα, μια ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε. Την είδα και μου άρεσε. Το επόμενο πρωί που ξύπνησα, σκεφτόμουν και έψαξα, βρήκα τα στοιχεία και είδα ότι είναι σκηνοθεσία Τζουζέπε Τορνατόρε και μουσική Ένιο Μωρικόνε. Και λέω, α, γι' αυτό μου άρεσε. Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση σε επηρεάζει στη μουσική που θα γράψεις ακόμα? Θέλω να πω από τις σπουδές σου, σε επηρέαζε. Η τηλεόραση δεν μπορώ να πω ότι με επηρεάζει. Ούτε ο κινηματογράφος. Είναι τελείως αυτόνομα καλλιτεχνικά μέρη αυτά. Τελείως διαφορετικά. Έχουν δική τους γλώσσα. Τα social media έχουν βοηθήσει την ελληνική μουσική? Και οι πλατφόρμες ιντερνετικές? Γενικότερα η τεχνολογία. Η τεχνολογία. Και η τεχνολογία έχει πάρει τα ενία πλέον στη μουσική. Είτε θέλεις στον τομέα της παραγωγής, είτε στον τομέα της διανομής. Okay. Μένοντας στο κομμάτι των social, δηλαδή στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών που πιάσαμε και στην αρχή της συζήτησής μας και το πώς σε βοηθούν στην δουλειά σου, στη μουσική σου κτλ. Χρησιμοποιείς Facebook? Στο πω λαϊκά. Χρησιμοποιείς Facebook? Σου στέλνουν μηνύματα διάφοροι άνθρωποι που γουστάρουν τη μουσική σου, σε ακολουθούν κτλ. Για να μαθαίνουν περισσότερα για σένα? Ναι, φυσικά. Okay. Σου στέλνουν μηνύματα που φαντάζομαι. Μηνύματα που κάνει συναυλία. Ωραία. Πού είσαι τώρα? Θέλεις να κρατήσεις μια επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι? Πέρα από την σελίδα σου, αν έχεις κάποια σελίδα. Με μερικές εξαιρέσεις, ναι. Κρατάω, μιλάω με τον κόσμο. Okay. Είναι ό,τι πιο θετικό μπορεί να βρει ένας καλλιτέχνης μέσα στο διαδίκτυο. Φαντάζομαι ακούς πάρα πολύ μουσική και μουσική που δεν προέρχεται από σένα, προέρχεται και από άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες. Ποιοι είναι αγαπημένους καλλιτέχνες, επιρροές που μπορεί να έχεις, που τους ακολουθείς, είτε σε νέες κυκλοφορίες τους, είτε σε παλιότερα κομμάτια? Πλέον εντάξει, και λόγω της τεχνολογίας. Δυσκολεύομαι να πω ότι ακολουθώ κάποιον συγκεκριμένο, ας πούμε. Δεν είσαι στόκερ κάποιου, δηλαδή. Βλέπεις, ας πούμε, παρακολουθείς τους πάντες.
Οτιδήποτε σε ενδιαφέρει σαν ήχος. Okay. Και κατά καιρούς μπορεί να κολλήσει με κάτι, mm-hmm. κάποια άλλη που έχει με κάποιο άλλο. Okay. Θα τεστάρουμε λοιπόν τα κολλήματά σου στην ενότητα που έχει άλλωστε παίξει και την προηγούμενη φορά που σε είχαμε εδώ στο Jumping Fish Studio από το Jumping Fish Cosmote με το My Playlist by Roos. Δηλαδή τα 5 αγαπημένα τραγούδια που ζητήσαμε από τον Roos να μας τα εμπιστευτεί και εμείς να τα ανεβάσουμε στο επίσημο account του Jumping Fish στο Spotify για να τα ακούσετε κι εσείς. Τι έχεις επιλέξει αυτήν την εβδομάδα, θες να μας πεις ή να αφήσουμε το βιντεάκι να μιλήσει από μόνο του? Είναι κάποια πράγματα από κάποιους σοβαρούς καλλιτέχνες. Σοβαρούς καλλιτέχνες. Σοβαρούς καλλιτέχνες. Σωστούς καλλιτέχνες, να το λέμε. Πρέπει. Ναι. Divine Comedy, ας πούμε, ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, mm-hmm. ο Neil Hannon, σε ένα φοβερό κομμάτι που λέγεται I Like, από την πιο έτσι, pop okay. διάθεσή του. RJD2 γαλλικών καταβολών με το 1976 και με η χρονολογία που γεννήθηκα κιόλας. Από εκεί ξεκίνησε η περιέργεια okay. και το πρώτο άκουσα. Και πάρα πολλά άλλα. Πάρα πολλά άλλα. Άλλα τέσσερα. Τέλεια. Άλλα τέσσερα λοιπόν που δεν θα σας τα πούμε έτσι για να μην σας προειδεάσουμε γιατί έρχεται ευθύς αμέσως στο βίντεο My Playlist by Roos. Επιστρέψαμε εδώ στο Jumping Fish Studio από το Jumping Fish της Cosmote και όχι, όχι, μη φοβάστε, απλά ζεσταίνω τα πλήκτρα γιατί τώρα θα έρχουν η μουσική και ο Roos, ο βασικός καλεσμένος του Jumping Fish Studio από το Jumping Fish της Cosmote να μας τραγουδήσει μερικές από τις γνωστές του επιτυχίες αλλά και μερικά από τα νέα του τραγούδια. Γιατί μια πολύ καλά πληροφορημένη πηγή μου είπε ότι θα ερμηνεύσει και το τραγούδι που έγραψε για τη Χαρούλα Αλεξίου. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε ευθύς αμέσως.
αυγών. Μάγια και παρθένα στα χείλα αυτιλού, γύριες περίεργα βαμμένες, δημένοι και γυρνή μπροστά σου θα εξαφανιστούν. Έχω ένα τσίκο με φάτσες, φάρσες, θλιμμένους χινοβάτες, ζώα εκνοβάτες, ποτέ που δεν ξυπνούν. Μάγια και παρθένα στα χείλα αυτιλού, γύριες περίεργα βαμμένες, δημένοι και γυρνή μπροστά σου θα εξαφανιστούν. Κι εγώ είμαι ένα νησί που έχει πάνω του ένα σπίτι που δεν έχει σκεφτεί. Να μπαίνει ανενόχλητη η βροχή και μέχρι να φύγει το χρώμα από το σκασμένο μου τοίχο που στέκει όρθιος ακόμα. Καθώς αλλάζει ο καιρός και έρχεται δική μία, ζητάς να τέξω ακόμα μία θεομηνία. Αν είναι όνειρο η αλήθεια ρωτάς διαρκώς, και πόσο για σένα θα αντέξω, πόσες βροχές θα γευτώ. Όσο υπάρχει το όνειρο και αν φτάνει αυτό, σε αλλάζει τα όνειρα που κάνει για μας στον αέρα. Χάνονται στα μάτια του ουρανού και μένουμε σε σπίτια μικρά λογισμένα. Εκεί που ξυπνάς τη νύχτα και κοιμάσαι τη μέρα. Τα όνειρα που κάνει για μας στον αέρα. Μου είναι ο κόσμος μικρός, μα η αγκαλιά σου μεγάλη. Κι εκεί προσπάθησα πάλι να καταλάβω πως έκανα τόσο δρόμο. Να με μαζί σου, να με μόνο μαζί σου, τόσο μόνος μαζί σου. Να αγαπήσω αυτό που είσαι, αυτό που θα γίνεις και αυτό που κάποτε ήσουν. Όμως το λέω πάλι, δεν είναι όνειρο, είναι αλήθεια αυτή. Ευτυχώς τα πάντα για σένα θα κάνω, μόνο μαζί σου να ζω. Όσο υπάρχω, μα μου λες, δεν φτάνει αυτό. Γιατί μες στο δωμάτιο ένα όνειρο ζεις και εκεί ξεσπάς, πέτας τα ρούχα αυτά που με χρόνια φοράς. Τα όνειρα που κάνουν για μας στον αέρα χάνονται στα μάτια του ουρανού και μένουμε σε σπίτια μικρά φωτισμένα. Εκεί που ξυπνάς τη νύχτα και κοιμάσαι τη μέρα. Ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει γίνει μόνο για εμάς. Εκείνοι που ζουν στην αμαρτία και αυτοί που ζουν ευτρεπώς λένε τις νύχτες τα ίδια αστεία μέχρι να έρθει
της μέρας κορφός. Ο πάτερ κρυφά μετράει τα λεφτά του κι άμα του φτάνουν μπορεί να με συγχωρήσει σαν τα άλλα παιδιά του ως την επόμενη Κυριακή. Άμα η μπάλα ταχθεί δεν πειράζει, θα σωθεί μια ψυχή. Φασαρία κοντά στην πλατεία, σε είδα μετά από καιρό. Στεκόσουν τη δό του και τρυπού πηγουνία κι είχες το βλέμμα αυτό που έλεγες πως δεν υπήρξε ποτέ καμιά συνωμοσία. Καθώς σε βλέπω εκεί με το άλλο μισό σου κόντρα στην εξουσία, δεν ήταν ποτέ δική μου αγωνία ούτε δική σου ευτυχώς. Ποιος είναι ο Θεός και ποια η συμφωνία? Καθώς σας βλέπω αναρωτιέμαι διαρκώς αν νοιάζεται οι δυο σας κατά φαντασία ή ο έρωτας σας αυτό είναι η δική σας συνωμοσία. Και στην ουσία η εξουσία ο εχθρός, μα όλος ο κόσμος αυτός δεν έχει καμιά σημασία. Καθώς φιλιέσαι εκεί με το άλλο μισό σου κόντρα στην εξουσία. Σε τα όνειρα πες, ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος, ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως. Thank you.
Σε ένα δωμάτιο σκέψεις που μετάνε.
Επιστροφή εδώ στο Jumping Fist Studio από το Jumping Fist της Κοσμοτέ και έχουμε τον Ρους, αφού έχει κατέβει από το stage με τους μουσικούς του που μας ετοίμασαν αυτό το υπέροχο live session. Τι τραγούδησες, θέλω να μας πεις. Σίγουρα παίξαμε το ένα φιλί της Χαρούλας Αλεξίου, έτσι. Τρία κομμάτια που θα περιέχονται στην καινούργια δουλειά. Ωραία. Είναι το Μέρα Όνειρα, το Τσίρκο. Mm-hmm. Καινούργια δουλειά πότε την περιμένουμε, πότε θα κυκλοφορήσει. Θα περιμένετε λίγο. Θα περιμένουμε μερικούς μήνες. Όχι, είναι σε στάδιο, τελειώνει. Έχει μπει στην πορεία. Απλώς σε ενδιαφέρει πολύ να υπάρχει και ένα σύνολο και να ακούς, ας πούμε, ένα δίσκο. Παρόλο που πλέον ακούγονται μεμονωμένα κομμάτια, να ξέρουμε, έτσι, δίσκοι και αυτά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, να έχουμε και ψηλή δόξα μας. Θα κάνουμε ένα δίσκο, φίλε. Το ύφος θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα που σου έχουμε ακούσει. Ή βασικά στόχος σου ήταν να πειραματιστείς με διαφορετικά είδη. Το ύφος τώρα θα έλεγα, θέλω περισσότερο να τραγουδήσω, περισσότερο τραγούδι. Ενώ στον πρώτο δίσκο είχα περισσότερο, έτσι, υπήρχαν και ρήμες πολλές. Τώρα το τραγούδι έχει πάρει τη θέση που θα ήθελα ίσως και από την αρχή. Okay. Πολλοί κόσμος έμαθε μέσα από το εξαιρέσεις, όπως είπαμε, σαν Jumping Fish Song το 2009. Αναρωτιέμαι αν μετά από αυτή την επιτυχία, παρακολούθησες το διαγωνισμό, συνέχισες να παρακολουθείς το διαγωνισμό, τη δυνατότητα αυτή που προσφέρει το Jumping Fish της Κοσμοτέ σε νέους καλλιτέχνες. Και αν έχεις καταλήξει σε κάποιους αγαπημένους δικούς σου που αναδείχθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία του διαγωνισμού. Έχουν γίνει πολλά, έτσι, αξιόλογα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Από τα πιο πρόσφατα, έτσι, αγαπημένα μου tracks που έβγαλε το Portal ήταν της Dusk, μπαλάντα. Ήταν πολύ... What are the chances? What are the chances? Την είχαμε την προηγούμενη σεζόν και μας το τραγούδισε σε μια καταπληκτική version. Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Όπως φυσικά, εντάξει, και ο Τζόρτζο Γκαουντί είναι. Βέβαια. Αξιόλογος. Καλός μουσικός. Καλός μουσικός. Είναι βασικό αυτό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα σας παρακολουθούμε ούτως ή άλλως και στα social media που έχεις παρουσία για να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα και για τη μουσική σου και για τις εμφανίσεις σου. Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ακριβώς ώρα, στις 7 η ώρα, εδώ στο Jumping Fish Studio από το Jumping Fish Κοσμοτέ. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά.